Επιστρέφουμε. Καλωσορίζουμε και καλησπέριζουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και υποψήφιο βουλευτή στη Β' Αθήνας στο Βόρειο τομέα. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που επιλέξατε το Blue Sky για να κλείσετε την προεκλογική σας εκστρατεία, γιατί είμαστε 45 λεπτά πριν από την αυλαία της προεκλογικής περίοδου. Πολλοί δεν το ξέρουν, αλλά εγώ έχω την τάση να θυμάμαι, γενικά είμαι καλός, η μνήμη μου είναι καλή. Η σταδιοδρομία μου στα δημόσια πράγματα της χώρας ξεκίνησε από τον Blue Sky. Εγώ είχα εκπομπή στο Blue Sky από το 1999, όταν κατέβηκα για πρώτη φορά βουλευτή στις εκλογές του 2004. Βγήκα πρώτος σε ψήφο στο Λαϊκό Ορθόδοξο Ιερμό λόγω του Blue Sky και συνέχεια η πορεία μου είναι γνωστή. Εξελέγει βουλευτή το 7, το 9, το 12, το 15 και ευελπιστώ και τώρα το 19. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, 48 ώρες πια πριν οδηγηθούμε στις κάλπες, λιγότερες από 48 ώρες. Τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα της εκλογής? Νομίζω το κυρίαρχο πια δίλημα είναι μόνο ένα. Αν θα έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή όχι. Και όπως έχουν έρθει τα πράγματα, κύριε Παυλόπουλε, όχι για το ζητάμε εμείς. Εμείς αντιθέτως επί σειρά μηνών λέγαμε ότι θέλουμε ευρύτερες πολιτικές συνενέσεις. Και σας λέω και τώρα, και αυτοδυναμία να έχουμε, πάλι θα επιδιώξουμε ευρύτερη πολιτική συνένεση. Όμως, κατά δική μου πολύ μεγάλη έκπληξη, η κυρία Φόφη Γεννημάτα αποφάσισε να πει ότι δεν θέλει να κάνει συγκυβέρνηση μαζί μας. Άρα, εφόσον εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον ο ΚΚΕ, Χρυσή Αυγή, Μέρα 25 και Ελληνική Λύση, αν είναι όλη αυτή τη Βουλή, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, είναι κόμματα που απριόρι αποκλείται από κάποια συγκυβέρνηση. Και εφόσον το μόνο πιθανό κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να γίνει μια συγκυβέρνηση είναι το Κινάλ, λέει όχι, και η Παυλόπουλε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα έχουμε νέες εκλογές με απλή αναλογική. Αυτό πια το καταλαβαίνει ο καθένας. Και πιστεύω ότι θα το μετρήσει. Κατέστησε, λέτε, το δίλημα αυτό ρεαλιστική εξίσωση. Εάν έλεγε το Κινάλ, εγώ θα δώσω ψήφιο εμπιστοσύνη στο πρώτο κόμμα, όποιο επιλέξει ο ελληνικός λαός, και θα είμαι, ας πούμε, προοδευτικός εταίρος, προοδευτική εξασφάλιση αυτή τη συγκυβέρνηση, θα είχε κάποιο νόημα να πει: ψηφίζω Κινάλ, γιατί δεν θέλω, ξέρω, αν είναι δεξιό, δεν θέλω να είναι αριστερό. Και δεν θέλω παντοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Τώρα, αυτή που το Κινάλ λέει, δεν θα δώσω ψήφιο εμπιστοσύνη. Γιατί αυτό που λέει για ψήφο ανοχή, καταλαβαίνετε, είναι αστειότητα, είναι κωμικό. Δεν υπάρχει να δεχτεί κανένα μα. Να γίνουμε κυβέρνηση χωρίς να μπορούμε να νομοθετούμε. Θα ήταν σαν να παίρνουμε πάνω μας όλο το κόσμο, να παίρνουμε απόφαση. Άρα θα έχουμε νέες εκλογές. Άρα όταν μπει στο παραβάν, ο κάθε πολίτης θα ξέρει. Ή θα ξυπνήσει την άλλη μέρα με κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, ή θα ξυπνήσει με νέες εκλογές. Δεν υπάρχει τώρα άλλο, γιατί τώρα για να μιλάμε λίγο με ειλικρίνεια, για να μην λέμε στον κόσμο ψέματα. Η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας νομίζω δεν αφήνεται από κανέναν αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει θέμα προς αυτό. Το θέμα είναι που συζητάμε το εύρος της διαφοράς και το αν θα υπάρχει αυτοδυναμία και το πόσο ακόμα θα είναι στη Βουλή. Αυτές είναι οι απορίες που μένουν να απαντηθούν από τον ελληνικό λαό την Κυριακή. Άρα, τι λέω, δεν είναι καλύτερα να ξυπνήσουμε με κυβέρνηση, να έχουμε 4 χρόνια πολιτικής σταθερότητας, να κάνουμε ο Μητσοτάκης τη δουλειά του και να κρυθεί και αυτός στη λήξη της θητείας. Δεν θα έχουμε 4 χρόνια πολιτικής σταθερότητας, έχουμε και μια προεδρική εκλογή. Δεν υπάρχει αυτό, έχει λήξει. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε, είναι λάθος. Δεν υπάρχει καμία προεδρική εκλογή. Πρώτον, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει προτείνει τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Άρα, αν τον ψηφίσουμε και εμείς, εβδομάδα βγάζουμε πρόεδρο. Και δεν ψήφισε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Έτερων και κάτερων, αυτό πριν από 5 χρόνια. Και έτερων και κάτερων, έχει αλλάξει το άρθρο 132. Με 151 ψήφους, κύριε Κόρστα, αλλάζουμε το άρθρο 132 και βγάζουμε πρόεδρο με 151. Έχει γραφτεί στη Real News που αγαπάτε πολύ το όνομα του κυρίου Καραμαλή. Δεν μπαίνω σε ονόματα εγώ. Λέω, περίπτωση να πέσει αυτή η κυβέρνηση θα γεννηθεί την Κυριακή. Εξαιτίας λόγω προεδρικής εκλογής δεν υπάρχει. Είναι μηδέν. Αυτό έχει τελειώσει. Άρα, τα επόμενα 4 χρόνια πολιτικά γεγονότα ικανά δεν υπάρχουν ευρωεκλογές ενδιάμεσες, δεν υπάρχουν περιφερειακές εκλογές ενδιάμεσες, δεν υπάρχουν δημοτικές εκλογές ενδιάμεσες, δεν υπάρχει προεδρική εκλογή ενδιάμεσες με τον τρόπο που το πάμε. Άρα έχουμε 4 χρόνια θητείας. Θα έχουμε ξανά εκλογές τον Ιούλιο του 23. Θα ξέρουν οι αγορές ότι ξέρουν ότι υπάρχει κυβέρνηση μετά τα επόμενα χρόνια. Θα ξέρει ο καθένας μας σε ποιον θα πηγαίνει να ζητάει λογαριασμό. Κύριε αυτό Γεωργιάδη, δεν είναι μικρό πράγμα, κύριε Κώστα. Επειδή καταλαβαίνετε από λεφτά, ξέρετε πόσο μεγάλο πράγμα είναι η οικονομία. Επειδή έχουμε μιλήσει εμπολής για τα προγράμματά σας, για τις προτάσεις σας, για την οικονομία και το ένα και το άλλο. Θέλω να ρωτήσω, να κάνω 3 γρήγορες ερωτήσεις που αφορούν σε θέματα που κατά τη γνώμη μου, για παράδειγμα, αυτό με την προεδρική εκλογή δεν είχε πολύ συζητηθεί. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν 3 ζητήματα γρήγορα που κατά τη γνώμη μου δεν έχουν φωτιστεί ακριβά. Επαρκώς και αρκετά. Το ένα είναι η καταγγελία του κυρίου Τσίπρα ότι η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ έχουν έρθει σε συνεννόηση προκειμένου να σχηματίσουν κυβέρνηση έτσι ώστε να διαγράψουν τα χρέη τους. Τώρα αυτό αντέχει σε κάποιο είδους σοβαρή απάντηση?
αφού σας είπα ότι η κυρία Γεννηματά δήλωσε δημοσίως δεν θέλει να κάνει την κυβέρνηση μαζί μας. Και μάλιστα είπε ψήφο ανοχής μόνο για το θέμα της απλής αναλογικής και διαπραγμάτευσης με τους Ευρωπαίους. Το πιστεύετε στα αλήθεια ότι μπορεί να μπει ένα κόμμα στη Βουλή και να διαγράψει τα χρέη του? Το πιστεύετε, κύριε Πρωθυπουργέ? Το τι πιστεύω εγώ δεν έχει σημασία. Εγώ θα έλεγα στον κύριο Τσίπρα να μιλήσω. Το ρωτώ γιατί το είπε ο Πρωθυπουργό και θυμίζω ότι στο παρελθόν είχατε κατηγορηθεί για μία δήλωση για το. Δήλωση με μένα ήταν όταν ήμουν υποψήφιο αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν κρυφή, δεν ήταν προϊόν συνωμοσία. Ήταν μία δήλωση που έπαιξε ω προ την ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν κέρδισα. Άλλο κέρδισε, ο Μητσοτάκη κέρδισε και αυτό δεν έχει κάνει αυτή τη δήλωση. Εγώ δεν το έκανα όμω εν είδη συνωμοσία. Το έκανα δημόσια και φανερά. Έχω άποψη για αυτό το θέμα. Το δεύτερο ερώτημα. Θέλω να πω εδώ το μείζον για να μην χάνουμε το χρόνο μας σε συνωμοσιολογίες. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό σε τίποτα. Ξαναλέω, η κυρία Γεννηματά δήλωσε ότι δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Εγώ δεν θέλω να πω ότι λέει ψέματα. Πιστεύω ότι το εννοεί. Mm-hmm. Άρα δεν έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία κοινά. Δεν θα έχουμε. Πώς θα κυλήσει το θέμα της απλής αναλογικής από εδώ και πέρα, δηλαδή? Κοιτάξτε. Εμείς θα επιδιώκουμε να βρούμε 200 ψήφους για να αλλάξει επιτόπου. Υπάρχουν αυτοί οι 200 ψήφοι? Δεν είμαι βέβαιος. Δεν το αποκλείω κιόλας. Γιατί να σου πω κάτι, αν έχουμε πεντακομματική βουλή και το κοινάλ συμφωνεί, και εμείς έχουμε 160 έδρες που λένε δημοσκοπήσεις, και έχει το κοινάλ 25 που λένε δημοσκοπήσεις, είμαστε ήδη στο 185. Ναι. Άρα δεν είναι τελείως αδύνατον, δεν είναι και μηδενική πιθανότητα. Δεν υπάρχει άλλος όμως. Δεν ξέρω, 7 κόμματα θα είναι μέσα. Δεν ξέρω τι πιάνει άποψη των άλλων κομμάτων. Μην διαστούμε το προδικάσουμε αυτό. Θα είναι δεν λέω ότι είναι το πιθανότερο. Λέω ότι δεν είναι αδύνατον. Σε κάθε περίπτωση θα αλλάξουμε 151, κύριε Κόνστα, και θα έχουμε διπλή εκλογική αναμέτρηση μετά από 4 χρόνια. Μάλιστα. Θα λέμε δηλαδή αντί εκλογές 28 ημερών, εκλογές 50 ημερών. Αυτή ήταν η διαφορά. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θέσω. Εμείς δεν πρέπει να δεχθούμε η Ελλάδα να κυβερνηθεί με απλή αναλογική. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Η απλή αναλογική, στη δική μας αντίληψη, είναι εθνική καταστροφή. Δεν μπορεί να γίνει. Δείτε αυτό το βίντεο που παίζει χθες, που είναι σχεδόν αστείο, που θα παίξετε προηγουμένως. Από την διακαναλική αυτή των 4 κομμάτων που κάνανε μαζί του συνασπισμό. Τσακωθήκαμε και είπανε συνασπισμό κομμάτων. Και μόνο που δεν παίξανε ξύλο, την ώρα τη να τέψω τύπου. Φαντάζεσαι να έχουμε τέτοιο τύπου κυβέρνηση στην Ελλάδα? Τώρα, το δεύτερο θέμα είναι, με αφορμή και τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης μετά την καταδρομική επιχείρηση του Ρουβίκονα στην Athens Voice, είπε: στέλνω ένα μήνυμα προς κάθε γκρουπούσκουλο, έτσι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι τη Δευτέρα 8 Ιουλίου τελειώνει η ανοχή. Και επειδή σας βλέπω και σε φωτογραφίες με την ομάδα Δέλτα, με την ομάδα Δίας και ούτω καθεξής. Με την ομάδα δώσει... Δίας και τα ΜΑΤ. Ναι, η ομάδα Δέλτα έχει διαλυθεί. Δεν υπάρχει η ομάδα Δέλτα, έχετε δίκιο. Θα την ξαναφτιάξουμε. Έχετε δώσει την υπόσχεση ότι θα την ξαναφτιάξετε την ομάδα Δέλτα και έχετε δώσει και την υπόσχεση ότι θα πάτε σε μια επιθετική αντεκλιματική να πολιτική. Να σας πω τι έζησε αυτή την εβδομάδα. Θέλω να ρωτήσω εάν αναλαμβάνετε πολύ υψηλό πολιτικό ρίσκο εβδομάδα, για να ξέρει ακόμα σε ποια χώρα ζούμε. Προσεκλήθηκε από τις δυνάμεις των ΜΑΤ και πήγα στην Κλούβα που είναι στην Πατησίων μπροστά στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Μπαίνω στην Κλούβα, βράδυ, 10.30 ώρα, λέω ανοίξτε τα φώτα για να μπορώ να σας βλέπω. Πατάμε το διακόπτη, δεν άνοιγαν τα φώτα. Κάθομαι μέσα στα 2 λεπτά, είχα υδρώσει από τη ζέστη. Λέω παιδιά, βάλτε τον κλιματισμό. Αυτό ήταν με την εξάρτηση, στολή αυτή, όλη την εξάρτηση. Πλήρη εξάρτηση οι μεταξίδες. 12.30 το βράδυ, λέω παιδιά, έχω λιώσει. Βάλτε τον κλιματισμό, λέει δεν δουλεύει ο κλιματισμός. Λέω συγγνώμη, ρε παιδιά, αν δεν δουλεύει ο κλιματισμός και εγώ υδρώνω στις 12.30 το βράδυ, εσείς με το πουκάμισο, εσείς με τη στολή στις 12.30 το μεσημέρι, τι κάνετε? Λέω αφήστε κύριε Γεωργιάδη, καταλαβαίνετε. Βγαίνω έξω και με πάνε 3 βήματα μπροστά, όπου εκεί στην Τοσίτσα που είναι ο πεζόδρομος μεταξύ Πολυτεχνείου και Αρχαιολογικού Μουσείου, μου δείχνουν μια πορτούλα στη γωνία και μετά από αυτή την πορτούλα που βλέπετε, κάθε μέθερο βράδυ βγαίνουν ξαφνικά, επιτίθεται στην Κλούβα, πετάνε μολότοφ πέτρες ξύλα. Και μετά ξαναμπαίνουμε μέσα στην πορτούλα. Τρέχουμε να τους πιάσουμε, μπαίνουν από την πορτούλα. Μόλις περάσει την πορτούλα, είναι μέσα στο άσυλο και σταματάνε και μας κοροϊδεύουν. Γιατί μπήκαν τα ΜΑΤ εκεί, δε? Γιατί μέχρι να βάλουν την κλούβα των ΜΑΤ εκεί, βγαίνουν από την πορτούλα και καίγαν τα τρόλι. Περνάνε τα τρόλι, την πατσίνα θυμάσαι, σταματάγαν τα τρόλι, κατεβάζουν τον κόσμο κάτω, καίγαν τα τρόλι και ξαναμπαίνουν μέσα στο Πολυτεχνείο. Τώρα με συγχωρείτε, αυτή είναι χώρα. Δηλαδή, εσείς το βλέπετε αυτό φυσιολογικό πράγμα? Εγώ ρωτώ τι θα κάνετε. Διότι δεύτερος. Πρώτος, ότι τελείωσε η ανοχή. Πρώτος νόμος της κυβερνήσεως Μητσοτάκη θα είναι. Θα συλλάβετε τον Ρουβίκονα την επόμενη Παρασκευή. Πρώτος νόμος της κυβερνήσεως Μητσοτάκη θα είναι η κατάρρευση απλής αναλογικής. Για να υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Πρώτα με 151 και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις για να βρούμε και 200 αν είναι δυνατόν. Δεύτερος νόμος της κυβερνήσεως Μητσοτάκη θα είναι η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου. Που σημαίνει ότι μετά δεν θα μπορούν να βγαίνουν και να μπαίνουν στα κάγκελα και να κοροϊδεύουν, γιατί θα συνεχίζουν τα μάτια, θα μπαίνουν μέσα, θα τους βγαίνουν. Αλλά αυτά δεν γίνονται χωρίς αντιδράσεις, κύριε Αντιπρόεδρε. Είμαστε απολύτως αποφασισμένοι, κύριε Κόνστα. Δεν είμαστε όπως το παρελθόν.
Γιατί δεν τα κάνατε στο παρελθόν? Γιατί η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Σας θυμίζω ότι κυβερνήσατε από το 2012 μέχρι το 2014. Έχετε απόλυτο. Δεν υπήρχε καμιά ηγεμονία της αριστεράς. Υπήρχε πλήρης ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς στην Ελλάδα. Και ναι, αυτή η ιδεολογική ηγεμονία. Σας κρατούσε το χέρι στη Βουλή να φέρετε το νομοσχέδιο για την κατάργηση του ασύλου, η ηγεμονία της αριστεράς. Το άσυλο είχε καταργηθεί. Σας κρατούσε το χέρι να βάλετε προβληματιστικά στις κλούβες των ΜΑΤ από το νόμο Διαμαντοπούλου, κύριε Γεωργιάδη. Το άσυλο είχε καταργηθεί από τον νόμο Διαμαντοπούλου. Και επί Αντώνη Σαμαρά και την κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν νομοθετήσατε αυτά τα πολύ ωραία που λέτε τότε, όταν ήσασταν κυβέρνηση? Μα καταργήθηκε από τον νόμο Διαμαντοπούλου. Με τη διαφορά μετά είναι συγκυβέρνηση Νουδού ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ είχε πιο ελαστική πολιτική ομάδα. Ο ίδιος νόμος ισχύει και σήμερα. Δεν καταργήθηκε το άσυλο ακριβώς. Δίνει τη δυνατότητα. Ο νόμος Διαμαντοπούλου άλλαξε και δόθηκε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για κακουργήματα να φωνάζουν την αστυνομία. Δεν το ξέρετε καλά. Μια χαρά το ξέρετε. Δεν το ξέρετε. Μια χαρά το ξέρετε. Δεν ξέρετε. Ο νόμος λέει αυτό που είπατε. Αυτό που σας ρώτησα. Ο νόμος λέει αυτό που είπατε. Ένα πρίτανη σα όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Γιατί σήμερα φοβόμαστε την αριστερά, σα είπα. Βεβαίως. Και τώρα δεν θα την θεωρείτε ότι είναι σοβαρή δικαιολογία αυτή τώρα για να πείτε γιατί σοβαρή, δεν κυβερνήσατε. Αλλά μην ανησυχείτε. Ότι φοβόσαστε την αριστερά. Γιατί μα έκανε τέτοιο δώρο. Και τώρα πώ ξεπεράσατε το φόβο? Γιατί ήρθε ο Τσίπρας και έκανε την αριστερά ρεζίλη. Και ξεπεράσατε και έτσι το φόβο. Τώρα θα κάνουμε τη δουλειά μα. Και ποιο σα λέει ότι δεν θα έχετε, κύριε Γεωργιάδη? Για την ακριβή έχω μια ανησυχία να κυβερνήσουν άνθρωποι που φοβούνται. Δεν είμαστε. Θα το ξεπεράσω εγώ, μην ανησυχείτε. Τώρα θα καταλάβετε ότι δεν είμαστε ίδιοι. Τι θα κάνετε δηλαδή? Θα κάνουμε αυτό που κάνουν τα σοβαρά κράτη. Δηλαδή? Θα μπει η αστυνομία και θα τους πιάσει. Πού? Όπου είναι κρυμμένοι. Όποιος παραβιάζει τον νόμο θα συλλαμβάνεται. Χθες μπήκαν στην Athens Voice και τη σπάσαν όπως ήταν. Ναι. Την κάνανε κομμάτι. Βεβαίως. Σήμερα έβγαλε ο Ρουβίκονας ανάρτηση και λέει δίνουμε μία εβδομάδα, αλλιώς θα πάμε να το ξανασπάσουμε. Την άλλη εβδομάδα, αν πάνε να το ξανασπάσουν, θα τους πιάσουμε. Τελεία και παύλα. Θα πρώτα το καταλάβετε, κύριε Χατζηνικόλα. Το δώρο που μας κάνατε. Γεωργιάδη, εγώ δεν έχω το δώρο που μας κάνατε. Που έχετε το δώρο που μας αυτά κάνατε. Αυτά τα φάτα έχουμε ακούσει 40 χρόνια σε αυτό. Θα τα δείτε 24 ώρες. Δεν άλλαξε τίποτα και κυβερνούσατε εσείς. Το δώρο που μας κάνατε. Τα μισά εξ αυτών. Το ξέρω ότι και η δικαιολογία πολύ ότι σας σταματούσε το χέρι η ηγεμονία της αριστεράς είναι αστεία, κύριε Γεωργιάδη. Κανένας πολιτικός δεν πρέπει να λέει τέτοια δικαιολογία. Πολύ... Στον ελληνικό λαό. Εγώ λέω πάντα την αλήθεια. Ξέρω ότι στο πάρα πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στο τέλος θα πείτε ότι χρεοκόπησε η χώρα από την ηγεμονία της αριστεράς. 100%. Ενώ κυβερνούσε 20 χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Εννοείται. Η αριστερά χρεοκόπησε την Ελλάδα. Γιατί η αριστερά δεν μας άφηνε να κάνουμε ιδιωτικοποιήσεις, ήταν κάθε μέρα στους δρόμους, κλείναν τους δρόμους, κάναν συλλαλητήρια, φωνάζανε. Αυτά κάνατε. Δεν πειράζει όμως. Αυτά είναι το παρελθόν. Τώρα. Πάμε μπροστά. Πάμε λοιπόν να το καταλάβουμε καλά τι έχει να γίνει. Ο Τσίπρας έκανε στην Ελλάδα ένα θείο δώρο. Ποιο είναι αυτό? Εξευτέλισε τις ιδέες της αριστεράς. Άρα η επόμενη κυβέρνηση θα έχει μια ευκαιρία που δεν είχε καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Να κάνει την Ελλάδα ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος. Είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε. Να το δούμε, θα το κάνουμε. Παρόλο που ο Τσίπρας. Παρόλο που ο Τσίπρας. Θα το αναγνωρίσω αυτό, με πολλή μεθοδικότητα προσπάθησε να μας κάνει τη ζωή μας δύσκολη προς αυτό. Άλλαξε τον νόμο για τις Μολότοφ, άλλαξε τον νόμο για την τρομοκρατία, απελευθέρωσε κακοποιούς από τη φυλακή. Τα έκανε όλα. Προφανώς το πίσω μέρος του μυαλού τους έχουνε ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία και θα βγουν αυτά τα τάγματα εφόβου τους στους δρόμους να κάνουν φασαρίες. Δεν έχουν καταλάβει όμως ότι είμαστε αποφασισμένοι. Δεν το έχουν καταλάβει. Θα το καταλάβουνε. Η Ελλάδα που ονειρευόμαστε, να ξέρετε, κύριε Χατζηνικόλα, ναι, θα είναι μια Ελλάδα που θα μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Πλήρης ελευθερία του λόγου. Να βρίζουν την κυβέρνηση, να ανεβάζουν πανό, να γράφουν συνθήματα, να λένε ό,τι θέλουν. Όποιος σηκώνει το χέρι του να πετάξει πέτρα. Όποιος σηκώνει το χέρι του να πετάξει μολότοφ. Όποιος κρατάει ρόπαλο για να σπάσει βιτρίνα. Όχι μόνο θα συλλαμβάνεται, όχι μόνο θα γίνουν κακούργημα όλα αυτά αμέσως με το δεύτερο νομοσχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή μέσα στον Ιούλιο του 19, αλλά το κυριότερο, θα προβλέπει ο νόμος ότι θα πληρώνουν τις ζημιές από την τσέπη τους. Και αν είναι ανήλικοι, θα χρεώνουν τη ζημιά στην οικογένειά τους που τους άφησαν να γυρνάνε στον δρόμο και να σπάνε τις ξένες περιουσίες, είτε είναι ιδιωτική είτε είναι δημόσια. Όσα ζήσαμε 40 χρόνια
με τα εξάρχεια, με τους κουκουλοφόρους, με τους αντεξουσιαστές. Θα βγάλετε την κρίση, δηλαδή, κύριε Γεωργιά. Ναι, βεβαίως, η Ελλάδα για να βγει από την κρίση αυτά πρέπει να τελειώσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας, είναι δηλαδή, τεράστιο. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικόλα, η εικόνα που έγινε πριν από ένα μήνα στο Αριστοτέλειο. Όχι για τη διαφθορά. Όχι για τη διαφθορά. Και αριστερά διαφθαρμένη, μια χάρη διαφθαρμένη. Θυμάμαι ακόμα τον Κοροβέσκο. Εγώ ερώτηση σας κάνω. Δεν λέω ποιοι είχαν διαφθορά. Η Ελλάδα χρεοκόπησε και από τη διαφθορά που ήταν και αριστερά μέσα. Πάω όμως τώρα. Τώρα το τι έκαναν την περίοδο σήμερα θα το δούμε αυτό. Μην βιαζόμαστε. Κάτσε να γίνει καινούργια κυβέρνηση. Και θα τα ψάξει. Ένα-ένα. Πάω όμως τώρα στο μείζον. Τώρα θέλω το μείζον να πω. Γιατί θα το καταλάβουμε. Ακούστε εικόνα, κύριε Παυλόπουλε. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη πριν από ένα μήνα. Συνεδριάζει σύγκλητο. Μπαίνουν 30 από αυτού, σπάνε την πόρτα, γιατί λέει θέλουν να παρακολουθήσουν και να γίνει ανοιχτό το θυρών οι συνεδρίε. Ένα αντιπρίτανη παίρνει το κινητό του και πάει να πάρει τηλέφωνο. Του αρπάζει το κινητό από το χέρι και λέει αντιπρίτανη στον αντιεξουσιαστή το λεγόμενο, μιλάω με τη γυναίκα μου. Του τραβάει ένα καστούκι στον αντιπρίτανη και του λέει μη διαμαρτύρεσαι, θα σε πετάξει το παράθυρο. Σημειωτέων, η συνεδρία γινόταν στον 7ο όροφο. Με συγχωρείτε. Είναι δυνατόν να πιστέψει κανένα στα αλήθεια ότι θα συνεχίσει η Ελλάδα να είναι έτσι και θα συνεχίσει να είναι έτσι. Αυτά τελειώνουν εάν και εφόσον ο ελληνικός λαός ψηφίσει Νέα Δημοκρατία την Κυριακή. Τελειώνουν αυτά. Τέρμα. Τέρμα. Η Ελλάδα θα γίνει μια κανονική χώρα. Αναγκάστε να σας ξαναρωτήσω όλα τα χρόνια που κυβερνήσατε γιατί δεν τελειώσαμε αυτά. Κακώς. Έχετε δίκιο. Η κριτική σας είναι ορθή. Πώς να σας πιστέψω. Τώρα αλλάξαμε όμως. Μας άλλαξε ο Τσίπρας. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο καταλήτης είναι ο Τσίπρας. Το θέμα της συμμετοχής πώς το βλέπετε, κύριε Αντιπρόεδρε? Κοιτάξτε, έχω πάντα μια ανησυχία ότι αυτός ο ενθουσιασμός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει ήδη τις εκλογές και οι αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις που δείχνουν αυτές τις στηριώδεις διαφορές των 10, 11, 12 μονάδων μπορεί να δημιουργήσει ένα μέρος του ελληνικού πληθυσμού έναν εφησυχασμό ότι οι εκλογές τελειώσανε. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω, οι εκλογές δεν έχουν τελειώσει. Οι εκλογές τελειώνουν την Κυριακή όταν ψηφίσουν οι Έλληνες πολίτες. Και εγώ θα ανακαλέσω όλους τους φίλους μου και όλους όσους με παρακολουθούν να πάνε την Κυριακή και να ψηφίσουν οπωσδήποτε. Να πάνε και τους φίλους τους να ψηφίσουν. Αν δουν κάποιον που δεν πήγε να ψηφίσει, να τον πάνε με το αυτοκίνητό του και να τον πάνε να ψηφίσει. Οι εκλογές δεν έχουν τελειώσει. Οι εκλογές δεν τελειώνουν ούτε με την MRB, ούτε με την Public Issue, ούτε με την Kappa Research, ούτε με την GPO, ούτε με την Mark. Οι εκλογές τελειώνουν, ή την ALCO, οι εκλογές τελειώνουν όταν μιλήσει ο ελληνικός λαός. Και εμείς θέλουμε ο ελληνικός λαός με μαζική συμμετοχή να μιλήσει την Κυριακή. Πιστεύουμε ότι θα μας δώσει την ευκαιρία. Το πιστεύουμε. Εργαστήκαμε σκληρά για να τον πείσουμε να μας δώσει την ευκαιρία. Θα σκιστούμε. Θέλω να παρακολουθώ τι λέω. Θα σκιστούμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη. Για να βρουν τα παιδιά σας δουλειά. Για να μειωθούν οι φόροι. Για να γίνει η πατρίδα μας μια Ελλάδα που συνονειρευόμαστε και τι θέλουμε. Θα σκιστούμε για αυτόν, κύριε Κόνστα. Αρκεί να μας δώσει την ευκαιρία την Κυριακή. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία την Κυριακή. Παρακαλώ. Γιατί είπαμε τα γενικά. Για όσους συμπολίτες μου ψηφίζουν στη Βόρεια Αθήνα, θέλω να πω το εξής μήνυμα. Όσοι ψηφίζετε στη Βόρεια Αθήνα και τώρα με βλέπετε, κάποιοι από εσάς πιθανοθεωρητικά, στατιστικά με έχετε ψηφίσει. Είχα πάρει, ξέρετε κύριε Παυλόπουλε, 33.000 σταυρούς στη Βόρεια Αθήνα στις προηγούμενες εκλογές. Άρα κάποιοι με έχουν ψηφίσει. Παρακαλώ, και αφού ευχαριστήσω όσους με ψήφισαν για την εμπιστοσύνη τους το 2015, εάν πιστεύουν ότι ετοίμησαν την εμπιστοσύνη τους, ότι δούλεψαν αυτά τα 4,5 χρόνια, ότι ήμουν παρόν στις πολιτικές μάχες, να ανανεώσουν αυτή την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου για να συνεχίσω να τους εκπροσωπώ. Θέλω όμως να απευθυνθώ και στους άλλους που δεν με είχαν ψηφίσει. Να σας ψηφίσουν τώρα. Ξέρετε, αυτοί είναι πολύ τυχεροί. Που δεν σας είχαν ψηφίσει. Βεβαίως. Να σας πω γιατί. Γιατί έχουν την ευκαιρία να σας ψηφίσουν πολύ τώρα. Πολύ σπάνια η ζωή δίνει την ευκαιρία σε έναν άνθρωπο να μπορεί να διορθώσει ένα προηγούμενο λάθος του. Τώρα λοιπόν έχετε την ευκαιρία να με ψηφίσετε. Και μπει το πρόσωπο, το όνομά μου είναι το πρώτο στο σφοδέλτιο, είναι και δύσκολο να το χάσετε. Γεωργιάδης Πυρίδων Άδωνης. Πέρα όμως του αστείου, πραγματικά θέλω να πω, επειδή ακούω πολλούς που λένε έλα μωρό, Άδωνη δεν έχει ανάγκη από σταυρό και τέτοια. Κάθε άνθρωπος που κατεβαίνει με σταυρό έχει ανάγκη σταυρού. Και εγώ κύριε Παυλόπουλο, το έλεγα πριν από λίγο που ήμουν στο δελτίο του κυρίου Χατζηνικολάου με τον κύριο Κατρούγκαλο και τον κύριο Λοβέρδο. Είμαι ίσως ο πρώτος βουλευτής στην ιστορία των εκλογών. Εγώ δεν ξέρω άλλον. Που το αντίπαλο κόμμα να έχει ξοδέψει την τελευταία προεκλογική εβδομάδα τόσα λεφτά για να μην βγω βουλευτής. Προσέξτε, πήγαν και βρήκαν δηλώσεις μου το 5. Και παίζουν 40 φορές την ημέρα ένα σποτ με τη δική μου φωνή. Δεν μπορώ να δείξω το πρόσωπο με τα παρόλα τον νόμο. Παίζουν τη δική μου φωνή. Άρα έχουν δώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Έχει πάει ο Τσίπρας και έχει πληρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να μην βγω βουλευτής.
Τώρα θα ξαναδιαφωνήσει το έργο των εκλογών. Μόνο που σε μένα έχει συμβεί. Λε και εγώ ω αντίπαλο του Καραμαλή θα έλεγα τι κάνω τον Καραμαλή. Αυτά έχουν αντίστροφο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω. Λέω να προσμετρηθεί στην κάλπη και ότι είμαι μάλλον ο πρώτο βουλευτή υποψήφιο που δέχεται από το αντίπαλο κόμμα αρνητική εκστρατεία με σκοπό να μην εκλεγώ. Τόσο με έχει άχτει ο Τσίπρας. Τόσο δεν θέλει να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσοι πιστεύουν καλή λοιπόν επιτυχία, ότι θα κεράσουν λίγο πικρό καφέ τον Τσίπρα την Κυριακή, μην ξεχάσουν να μου βάλουν και ένα σταυρό. Καλή σας νύχτα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε την Κυριακή το βράδυ με τα εκλογικά αποτελέσματα. Καλή νύχτα και σε εσάς.